Ναταλία, μ' ακούς? Δάφνη! Δικηγόρος του διαβόλου. Το είδα. Συνάντησα και ευτυχισμένους τσιγκάνους. Το είδα. Ο μπαμπάς λείπει σε ταξίδι για δουλειές. Το είδα. Να σου πω, δεν σου διαβάσω όλη την εφημερίδα, πάρε και δες μόνη σου. Άντρες με τα όλα τους το είδα. Οι μεγάλες προσδοκίες. Το είδα, αλλά το ξαναλέγω. Πού το παίζει? Εδώ δίπλα. Καλά, θα πάθησε. Εκπληκτική ταινία. Είπα και στην τώρα με τα λάκια να πάνε τα δόντια. Άντε, πάμε. Τι στο διάλογο, Πανσέλινα, γιατί δεν τσακώνεται ποτέ, τι πάθανε έτσι ξαφνικά. Καλά, φεύγω, αλλά στο λέω, άμα με παρακαλέσεις, θα ξαναγυρίσω. Με απειλήστε από πάνω, δεν με. Μήπως να κάνουμε κάτι. Άντε καλέ, αντρόγινο, είναι τσακωθήκαν, τι δουλειά έχουμε εμείς να ανακατευτούμε. Άντε πάμε, δεν θα προλάβουμε. Τι είναι, παιδί μου, τι έπαθες? Χωρίσαμε. Έμασα κλαμάρες τώρα. Τι σου έκανε, παιδί μου, τσακωθήκατε? Δεν τον αντέχω άλλο! Δεν τον αντέχω! Μα γιατί τι σου έκανε? Τι μου έκανε? Ρε εσύ τι με έκανε! Όλο το σινεμά διαλέγεις βάρος μου! Για ποιο πράγμα? Είχαμε πάει σινεμά. Σε ποιο έργο? Τι σημασία έχει μόνο τώρα? Σε αυτό που μου είπες, τις μεγάλες προσδοκίες. Και? Τον πήρε ο ύπνος. Το Λάκι? Βέβαια το Λάκι. Το σκούντιξα μία, το σκούντιξα δύο, τίποτα αυτός. Μα έβαλε ο χαλιτός, έσαι σαν κομπρεσέρ. Φώναζε ο κόσμος. Σύσυχα, τίποτα ο Λάκης. Καλά, τόσο μάπα ήταν το έργο. Έλα, παιδί μου, τώρα που φταίει το έργο. Όποτε πάμε σινεμά, τα ίδια κάνει. Δεν μπορώ άλλο. Βαρέθηκα. Κουράστηκα. Να σου πω, ειδικά στο σινεμά το παθαίνει. Και στο σινεμά. Μην το πηγαίνεις κι εσύ στο σινεμά. Και πού να το πηγαίνω. Πάει, αυτό ήταν. Δεν μπορώ άλλο. Χωρίσαμε. Έλα, βρε στα μάτια, θα τα ξαναβρείτε, θα δεις. Δεν θέλω, τον έδιωξα από το σπίτι. Ωραία, θα γυρίσει και θα τα ξαναφτιάξει. Άντε, πήγα να πάνε ηρεμήσει τώρα. Δεν θέλω, παιδί μου, να ξαναγυρίσει. Δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου. Εσείς πού πάτε? Σινεμά, στις μεγάλες προσδοκίες. Άντε, μπράβο. Καλόν ύπνο να έχετε. Εδώ. Έχει μία ροπή προς τον ύπνο όμως, ε. Λάκη! Ξύπνα, καλέ! Τι έγινε, τέλειωσε το έργο? Όχι, διάλειμμα έχει. Ρε Λάκη μου, τι κάνεις εδώ, γιατί δεν πας σπίτι σου να κοιμηθείς? Πήγα, αλλά δεν με ανοίγει τώρα και έχει βάλει το κλειδί πίσω από την πόρτα για να μην μπορώ να μπω. Τι το πιστεύω, τη μουλάρα? Όχι, τσακωθήκαμε γι' αυτό. Καλά, έλα πάνω σε εμάς να κοιμηθείς και το πρωί βλέπουμε. Έτσι, έλα, έτσι. Μια χαρά θα βολευτείς εδώ. Ναι, εξάλλου δεν ιστάζω και πολύ, τον πήρα και λίγο στο σινεμά. Να βρελάκι μου κι εσύ, τόσο ωραία ταινία για να σε πάρει ο ύπνος. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτές τις ταινίες. Εμένα μ' αρέσουν τα ρομαντικά. Ρομαντικό είναι κι αυτό. Ναι, αλλά δεν το κατάλαβα γιατί κοιμήθηκα. Α, άντε γεια τώρα, όνειρα γλυκά. Επίσης. Εγκαιρτήριο. Thank you.
Τρέχουμε τώρα! Hey, hop, hey, hop, hey, hop, hey, hop! Και γρήγορα! Hey, hop, hey, hop, hey, hop, hey, hop! Hey, hop! Τι έγινε, παιδιά μας, πιάσανε! Ποιο είναι? Α, κι εσείς του νωρίς είστε, ε! Έβγε, έβγε! Δεν μου λες έτσι ξυπνάς εσύ κάθε πρωί από το χάραμα. Ναι, είμαι πολύ πρωινός εγώ. Λίγες ώρες ύπνου το βράδυ μου φτάνουν. Να πληρώνεις και στο σινεμά, γι' αυτό. Και όχι μόνον, και στο θέατρο κοιμάμαι και στην υπηρεσία μου και σε ταβέρνα έχω κοιμηθεί. Γενικά, όπου δεν υπάρχει πολύ ντουπουντούπου. Έχεις μια ευκολία. Δεν έχω άγχος, γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ πάω πάνω να ξυπνήσω και την τώρα. Τι έγινε? Άστε την τώρα. Δεν σου φτάνουμε εμείς για σήμερα. Είναι που είναι έξαλλη μαζί σου. Αν πας να την ξυπνήσεις, θα σε λιθοβολήσει, κακομοίρη μου. Α, δεν μπορώ. Κάθε πρωί πριν φύγω για το στρατόπεδο, τη φυλάω. Α, ναι. Φύλα τη Δάφνη για σήμερα. Καλώς. Λοιπόν, τα λέμε το μεσημέρι στο φαγητό. Τσάω. Τι λες, δεν πάμε να την ξαναπέσουμε? Και τώρα πάει, σηκωθήκαμε. Ναι. Πώς θα μπει αυτό το μεσημέρι στο σπίτι χωρίς κλειδιά? Αμά, το ξέχασα. Ξέχασα να δώσω κλειδιά. Έλα, σε πιάνω. Πακέτο και αυτό σήμερα, ε! Σιγά, μωρέ, ξυπνήσαμε λίγο πιο νωρίς και τι έγινε, ε! 3 ώρες συγκεκριμένα. Και αυτός ο Λάκης μέσα στον πρίο πρωί-πρωί. Ναι, η Ελίνα κέφει και θα έρθει για φαΐ το μεσημέρι, τον πήραμε σόγαμπρο. Γιατί με καλοποιήσεις καταστάσεις, το μεσημέρι δεν φαίνεται πια το φαίνεται και δεν γυρίζει τη γυναικούλα του. Αν τον δεχτεί η γυναικούλα του. Μια χαρά θα τον δεχτεί και στο κάτω-κάτω πώς κάνεις έτσι, καημένη φίλος μας, είναι ότι συμπαραστεκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Ναι, αλλά πόσο θα κρατήσει αυτή η δύσκολη στιγμή, γιατί εγώ άλλο εγερτήριο και πρωινή γυμναστική στο λέω ξέχνατο. Μην είσαι αισιόδοξη, θα τα φτιάξουν, θα δεις. Δεν νομίζω. Πολύ μου λαρωμένη την είδα εγώ την τώρα. Τι μου, θα βοηθήσουμε κι εμείς, θα μεσολαβήσουμε. Στο, δεν έχω καιρό να κάνω τον ΟΗΕ. Πνίγομαι στη δουλειά σήμερα. Καλά, πήγαινε στη δουλειά, θα τη μιλήσω εγώ και να αργήσω λίγο να πάω στο μαγαζί, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μόνο πρόσεξε, μην ξανακοιμηθεί εδώ ο Λάκης, σου εφιστώ την προσοχή. Πήγαινε στη δουλειά, κουκλίτσα μου. Άστα πάνω, μην ανησυχείς καθόλου, θα τα τακτοποιήσω όλα εγώ. Καλά. Τα έφτασες κι εσύ τα πράγματα στα άκρα τώρα. Μου πρέπει να το παραδεχτείς. Έχασα τον έλεγχο μου, ωραία, γι' αυτό. Ωραία, τώρα που τον βρήκες τον έλεγχο, να τους δεις συγγνώμη. Κοίτα, να σου πω κάτι. Κι εγώ το έχω μετανιώσει. Του φέρθηκα πολύ σκληρά. Τώρα όμως πώς να τα ρίξω τα μούτρα μου. Θες να τα ρίξει αυτό τα μούτρα του. Ωραία, το μεσημέρι που θα γυρίσει, θα του πω εγώ να σε πάρει τηλέφωνο να τα βρείτε. Κι άμα δεν με πάρει. Άντε καλά, που δεν θα σε πάρει. Αυτό θα είναι έτοιμο να ανέβει το πρωί. Ναι, και να σου πω, ρε Δάφνη, να ενδώσω με τη μία ή να τον ψήσω λίγο ακόμα. Όχι, αγάπη μου, να μην τον ψήσει, γιατί όσο τον ψήνει εσύ, μα ψήνει αυτό εμά. Άντε καλά, τον κοιμήσατε ένα βράδυ εκεί πέρα. Τι σα έκανε πια. Ε, πώ, εμεί εδώ έχουμε άλλα ωράρια. Λοιπόν, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Μη σε πάρει και του το κλείσει. Συνανοηθήκαμε. Και σε έχω επιθυμήσει. Ο χωρισμός μας τελικά μου έχει στοιχήσει. Μα τι να κάνω, δεν μπορώ. Νιώθω πως θα... Τι έγινε, γιατί χαζεύετε εσείς? Και δεν θα κάνουμε να τρέχουμε πάνω κάτω από τους τρελούς? Δεν μπορώ, τα νεύρα μου. Το πρόσεξα, από το πρωί μας έχεις πρίξει. Κωνσταντίνε, σκάσεις, θα ξεσπάσω πάνω σου. Μπορείτε να ηρεμήσετε, γιατί σκέφτομαι. Τι κάνεις? Έλα μωρέ, πλάκα κάνω. Είπα κι εγώ. Βέλτσο, μου κάνεις μια χάρη, σε παρακαλώ. Τι είναι βέλτσο? Απορρυπαντικό για τα πιάτα. Έλα, άσε τις αηδίες. Σε παρακαλώ, πετάξου μέχρι το σπίτι μου, έχω ξεχάσει ένα ντοσιέ. Εγώ? Ναι, αγάπη μου, το κολοβαράς, το κολοβαράς. Κάνει και καμιά δουλίτσα. Ξέρω εγώ. Να πάω. Να πας, αγάπη μου, λυπηθείτε, με έχω φωτογράφηση, άντε. Μποντζάι, σήκω. Άιντα! Με μου λες, και πώς θα ανοίξω, είναι κανείς εκεί να μου ανοίξει? Γι' αυτό σου φέρα τα κλειδιά, έλα, πήγαινε. Καλά. Και μην αργείς να γυρίσεις, έχεις να σκεφτείς. Στο σαλόνι θα είναι το ντοσιέ. Μολ, πού τη βρήκαμε? Εκεί που καίγομαι πολύ, θέλω να νιώσω το φιλί. Κάθε ο κορμί μου να μιλά πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Μα κερατώ μου τώρα! Βίβη, τι γίνεται? Γεια σου, Λάκη, τι κάνεις? Μένω προσωρινός εδώ λόγω μιας μικρής παρεξηγήσεως, αλλά μου φύγει το κουμπί από το παντελόνι. Και πώς θα κυκλοφορώ τώρα με τα μαγαζιά ανοιχτά? Μα αυτά παθαίνεις άμα είσαι εργένης. Χιούμορ κάνω, ωραία. Κουμπί. Ναι. Καλά, στο ράψω εγώ δεν είναι τίποτα. Ας είχα το πρόβλημα. Πού σοβαρά, εδώ, να το. Είμαι υποχρεωμένος, βρε Βιβί. Αχ, έχεις βελό να κλωστεί μαζί σου. Μπράβο, μωρέ, μπράβο, κούκλα μου, μπράβο. Έλα, κούκλα μου, έλα. Λάκια, σας το φτιάξω. Ναι, κορίτσι μου, ναι.
Για στα χέρια σου. Α, ωραίο σου ξέρω, αρέσει πολύ στο δωράκι μου. Αχ, δωράκι μου. Να μιλά πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Εκεί που κι εγώ με πολύ. Θέλω να νιώσω το φιλί. Κάνε το κορμί να μιλά πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Έτοιμος. Μπράβο, 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 μπράβο. Να είσαι καλά, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πηγαίνω κι εγώ τώρα, γιατί περιμένει η Ναταλία τις φωτογραφίες στο στήριο. Ναι, ναι, να πηγαίνεις, περίμενε, να πηγαίνεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, στο καλό. Υπόχρεος, υπόχρεος. Εκεί που κι εγώ με πολύ. Αμάν και αυτό το κορίτσι, τι κάνει τόση ώρα. Μωρή, λες να ξέχασε που τη στείλαμε και να πήγες φοιτητής. Από αυτήν όλα τα περιμένω. Τώρα βλέπω ένα ποτήρι νερό. Τι έγινε, Δαφνούλα. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Κάτσε, Κωνσταντίνε, φέρτησε ένα ποτήρι νερό. Τι έπαθες, παιδί μου. Ναταλία, πρέπει να σου μιλήσω ιδιαιτέρως. Τι ιδιαιτέρως, δεν έχουμε μυστικά από τον Κωνσταντίνο τώρα. Αυτό που έχω να πω είναι άκρος απόρριτο. Καλά, αν υπάρχει πρόβλημα, δεν πειράζει, φεύγω. Με συγχωρείς, Κωνσταντίνε, αλλά δεν αφορά εμένα. Να φορούσε εμένα να το λέω, ευχαριστώς, αλλά... Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Φεύγω, πείτε τα. Όχι, κάτσε. Κάτσε, να μας πεις μια γνώμη, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ναι, ναι, ναι. Η Βιβί και ο Λάκης. Τι έγινε, πάθαν τίποτα. Τα έχουνε. Ποια? Μεταξύ τους τα έχουνε. Αυτό να δω. Το είδα εγώ με τα μάτια μου. Ράχνη μεθυσμένη είσαι. Αμάν και αυτή η Βιβί, τι κάνει τόση ώρα. Τι κάνει, εγώ να σου πω τι κάνει. Για πες, για πες. Δεν παροτρέπομαι. Είναι σε κρίση. Να τελείω τους έπιασε τα πράσα. Ποια πράσα, μωρ, τι λες, τι έγινε. Τους έπιασε σε ανήθικη στάση. Τι κάναν δηλαδή. Του έκανε η Βιβί του Λάκη. Πώς θα το πω τώρα. Πες το χρήσιμο που μας έσκασες. Τι έκανε η Μόνικα Λεβίνσκι στον Μπιλ Κλίντον αυτό. Τι. Η Βιβί. Στο Λάκι. Άσε μας, Δάφνη. Αφού σου λέω τους είδα, από το σπίτι έρχομαι. Μπαίνω μέσα και βλέπω τη Βιβί στα γόνατα, το Λάκι όρθιο μπροστά της, να της λέει πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Τι, πότε, πώς. Κοίτα, μωρή, η μικρή έχιδνα. Δεν το πιστεύω. Κάποιο λάθος έχεις κάνει. Να και το ντοσιέ. Άντε, μωρή, και μας τρόμαξες. Καλώς τη Μόνικα. Ποια Μόνικα, καλέ, η Βιβί είμαι. Όχι πια Μόνικα, άντε μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Πού ήσουν όμως τόση ώρα, τι έκανες. Άργησε, ε. Μωρέ, με καθυστέρησε ο Λάκης. Τα λεγά, τα λεγά. Ναι, μωρό, καημένος. Είναι μερικά πράγματα που οι άντρες δεν μπορούν να τα κάνουν μόνοι τους τελικά. Και είπες να τον εξυπηρετήσεις. Τι να κάνω, γι' αυτό είμαστε εμείς οι γυναίκες. Κοίτα, άνεσαι. Ήθελα να ξέρω, τι σου βρήκε. Κωνσταντίνε, έλα. Κάτσε καλέ, δεν πρέπει να καταλαβαίνω ότι το ξέρουμε. Ναι, μέχρι να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Βαθύλα Ρίκη, έλα με βοηθήσει με τα ρούχα να τα μαζέψουμε. Τσάκο. Πλάκα έχει και να πάθει. Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Εδώ είσαι εσύ, δεν πήγες απάνω. Ναι, δεν πήγα ακόμα γιατί έχω τύψεις και δεν ξέρω τι να τις πω. Καταλαβαίνεις, βγάζουμε τα μάτια μας καλά καλά, μετά μας βγαίνουν οι τύψεις. Τέλος πάντων, αυτά θα διευθετηθούν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Για πείτε μου πώς πήγε η μέρα μας. Η δικιά μας, μέτρια. Η δικιά σου πάλι. Υπέροχα. Κουραστικά, αλλά υπέροχα. Κουραστικά. Κατάλαβες, τα ίδια έλεγε και ο Κλίντον στον ανακριτή, αλλά... Μόνο που αυτόν τον υποστήριξε η Χίλαρη. Εσένα να δούμε ποιος θα σε υποστηρίξει. Δεν σου πω, πάμε στην κουζίνα να φτιάξουμε το φαγητό. Τώρα τι κάνουμε. Το λέμε στην τώρα ή δεν το λέμε. Κοίταξε, εγώ με τις γνώμης, να τις κάνουμε τηγανιτές τις πατάτες. Να μην τις κάνουμε πουρέ. Μα τι λες τώρα, εγώ σου μιλάω για την ντομάτα. Ντομάτα, ναι. Λάκη μου, τι λες εσύ, να τα κάνουμε τα αυγά με ντομάτες. Λάκη, τι θες εδώ. Ήρθα να βοηθήσω την προετοιμασία. Δεν μπορώ να ζω παρασχετικά σε αυτό το σπίτι. Άστα, Λάκη. Μα αρκετά κουράστηκες εσύ σήμερα. Δεν σηκώνω κουβέντα. Θα τις καθαρίσω εγώ τις πατάτες. Πολύ καλά. Πάμε, Νατολία. Ορίστε. Μη με ρωτάς τι μου αρέσει πιο πολύ. Μη με ρωτάς από τα γούστα. Ακούς το σαρδανάπαλο. Βέβαια, εκτονώθηκε καλά καλά και τώρα τον πήρε χαρά. Μας το αποπλάνησε το παλιτσάκι μας. Ναι, μωρ, σιγά το παρέσυρο το ανήλικο. Εγώ πιστεύω ότι τελικά η Βιβί τον τήληξε. Άντε καλά, αυτή είναι αλήθεια. Αυτά, αγάπη μου, δεν θέλουν μυαλό θράσο, θέλουνε. Ξέρεις τι κρυφό κουμάς είναι αυτή. Τι τη ζήλεψε, ήθελα να ξέρω, το πνευματικό της επίπεδο. Ναι, μωρέ, γιατί αυτός είναι καλύτερος. Άλλο λαμπερό μυαλό αυτός. Ο φωτεινός παντογνώστης. Έτοιμες οι πατάτες. Κι άλλα. Το πιο γρήγορο μαχαίρι. Λάκη μου, δεν κόβεις κι άλλες, γιατί αυτές δεν φτάνουνε. Δεν έχει άλλες. Δεν έχει. Δεν πειράζει. Έχει στο ψυγείο μαρούλι, άνεσο κρεμμυδάκι και ντομάτα. Κόψε μια σαλάτα. Στις διαταγές σας, στρατηγέ μου. Λοιπόν, λέγε με την τώρα τι κάνουμε, τι θες να κρατήσουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να ανακατευτούμε. Μα τι λες τώρα, εγώ της είπα ότι όταν γυρίσει ο Λάκης το μεσημέρι θα τον βάλω να την πάρει τηλέφωνο. Τι βάλτο να την πάρει. Όχι και να μεσολαβήσουμε να τα ξαναφτιάξουν. Τώρα που ξέρουμε ότι ο Λάκης έχει γκόμενα, η θέση μας είναι λεπτή. Ψιλοκομμένο. Τι λέει.
Το μαρούλι λέω ψιλοκομμένο. Ναι, ναι. Ε, τότε τι να κάνουμε. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Πάντως η Ντόρα είναι φίλη μας. Πρέπει να την προστατέψουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Μήπως βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Μπορεί να ήταν έτσι μια στιγμή αδυναμίας. Ναι. Έλα, Ντόρα μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή. Πάρ' την Αταλία. Είσαι καλά μου, τι θα της πω εγώ. Εγώ τι θα της πω. Μισό λεπτό. Ναι, έλα, Ντόρα μου. Ούτε η Αταλία μπορεί. Ναι, όχι, λέγε, λέγε. Τι γίνεται, τι είναι, όλα καλά. Να το πούμε καμιά φορά, ρε Χαζό. Ο Λάκης, ο, όχι. Δεν πρόλαβα να του πω να σε πάρει, γιατί... Δεν τον είδα, μόλις μπήκα. Κατάλαβες, Ναταλία, ο Λάκης είναι εδώ. Ούτε κι αυτή ξέρει. Ναι, άμα το δω, θα του το πω. Τέλος πάντων, όταν έχω, ναι, εγώ θα σε πάρω. Αυτό εννοώ. Ο Λάκης θα σε πάρει. Ναι, άντε, γεια. Γεια και τι να σου πω, κοριτσάκι μου. Κουράγιο. Την έκοψα και τη σαλάτα. Τι άλλο να κόψω. Τα λέμα σου. Δεν άκουσα. Ψωμί, λέει, Λάκη μου, κόψε ψωμί και ερχόμαστε. Μάλιστα. Ναταλία, πρέπει να το ψαρέψουμε. Για ποιο πράγμα? Για τα αισθήματά του, παιδί μου. Αν είναι σοβαρό αυτό που του συμβαίνει με τη Βιβλία, πρέπει να το πούμε στην Τώρα. Δεν γίνεται. Δεν θα περιμένουμε τη Δάφνη. Ας τη Δάφνη τώρα. Πλένει τα χέρια της και έρχεται. Και δεν μου λέει, Λάκη μου, τώρα εσύ, ας πούμε, είσαι ερωτευμένος. Δεν τα συζητώ αυτά τα θέματα. Μέχρι απελπισίας. Έτσι, ε. Και η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά. Mm. Δεν φταίει κανείς. Ο Λάκης φταίει. Με την πρώτη ευκαιρία τον πετάμε έξω, κατάλαβες. Κάζε γύρω μου έξω και έξω. Πιπίλα το έχει κάνει και αυτό το έξω. Μια. Α, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ξανασυμβεί, ε. Μια και δύο φορές. Κάθε τρεις και λίγο, σου λέω. Με έχει κουράσει πολύ αυτή η ιστορία, αλλά έλα που της έχω αδυναμία. Έτσι, ε. Αφού δεν τρέπεσαι. Ντρέπομαι, αλλά τι να κάνω. Οι αδυναμίες ανθρώπινες είναι. Δεν ελέγχονται αυτά. Βέβαια δεν ελέγχονται. Θα μας επνίξουν τα ντουζένια. Τι τις βρίσκεις, ήθελα να ξέρω. Εγώ και τις βρίσκω. Είναι βέβαια ακράτητη άμα την πιάσει, αλλά ξέρεις τι χαρίσματα έχει. Όμορφη, έξυπνη, ευαίσθητη, ερωτική. Μορτή λέει. Και με εξαιρετικό χιούμορ. Στραβός. Ο έρωτας είναι στραβός, αυτό έχω να πω εγώ. Αλλά άμα δεν πάρεις το κρανίο, είδες αποτελέσματα. Εγώ από κάτω, αυτή από πάνω. Α, συγγνώμη, εγώ δεν είδα αυτό, άλλο είδα. Λάκη μου, άστο καλύτερα. Δεν ανάγκη να μας περιγράψεις όλες τις πόζες. Τέλος πάντων, παλάτωσα τώρα που τα θυμήθηκα. Πάω έξω να ξεσκάσω λίγο, να χωνέψω κιόλας. Τώρα αυτός είναι τύφλα με τη Βιβί. Κοίτα έρωτα που ενέπνευσε ο Ζουμπάς. Έλα, Δάφνη, τι έγινε, δεν του πες να με πάρει? Όχι. Έλα, ρε Δάφνη, πώς να ψήθει πια? Εντάξει, ψήθηκε. Όχι, Ντόρα μου, όχι, δεν θα του ζητήσει συγγνώμη και να ρίξει τα μούτρα σου. Άσε τι έλεγα το πρωί. Μετά από μία ψύχρεμη αναθεώρηση των γεγονότων, αποφασίσαμε να τον αφήσει να ψήνεται στο ζουμί του. Όχι, εγώ σου λέω και να έρθει να σου χτυπήσει, εσύ να μην το ένεξε. Το αφήσει να παρακαλάει. Πού θα πάει, σε εμάς θα γυρίσει. Μάλλον. Λες, ε. Ρε Δάφνη, μήπως μου κρύβεις τίποτα? Να σου κρύβω? Τι να σου κρύβω, βρε χαζό, πάθει να μην με κατάλληλα, θα άρεσες. Έλα, βρε Ντοράκι. Πώς σου πέρασε τώρα από το μυαλό ότι μπορούμε να σου κρύψουμε το οτιδήποτε? Και σαν τι να σου κρύβαμε, δηλαδή, ότι έχει γκόμενα? Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέω αυτό. Αλλά μήπως τίποτε να με πάρει και αρνήθηκε. Όχι, ε. Καλά, για να το λέτε εσείς κάτι θα ξέρετε. Και να σου πω, θα μείνει εκεί και απόψε. Εντάξει. Να μου τον προσέχετε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς. Δεν υποψιάστηκε τίποτα. Δόξα τω Θεώ μου. Λοιπόν, αρκετά σας ταλαιπώρησα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Άντε να πηγαίνω κι εγώ τώρα πάνω στην Τώρα να την παρακαλέσω να μου ανοίξει. Α, να την παρακαλέσεις κιόλας, τόσο διπρόσωπος πια. Βέβαια, η γυναίκα θέλει παρακάλει. Ρώτα και εμένα πώς θα πάρεις αν δεν παρακαλέσεις. Άντε, γεια σας. Τι να σου πω, πήγαινε, αν και δεν νομίζω να σου ανοίξει. Είδομεν, είδομεν. Έλα τώρα, ανεβαίνει απάνω. Μην τυχόν και το ανοίξω, όπως είπαμε. Ψήθωνα, ψήθωνα. Είναι όμως κατοκόρησε η Βιβί, να μπει ανάμεσα στα αντρόγινο. Τι να κάνει, άμα τον ερωτεύτηκε. Τι δεν με τον ερωτεύτηκε, να τον ξερωτευτεί. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Και ο Λάκης, θα την ξερωτευτεί και ο Λάκης. Άμα βάλουμε εμείς το χεράκι μας, θα δεις. Αρκεί να το χειριστούμε με ψυχραιμία και ξυπνάδα. Τι λες, ρε παιδί μου, και έμεινε σπίτσα και χθες, ε. Αφού βάλαμε την Τώρα να τον διώξει, τι να κάναμε. Να τον στέλνουμε στη Βιβί. Μέχρι να του περάσει ο έρωτας, εκεί θα τον έχουμε στο σπίτι μας. Για να τον ελέγχουμε, κατάλαβες τις επαφές με την Τζούρδο. Έρχεται. Βρε καλώς την Τζιτσιολίνα. Πάτε καφέ.
Αχ, έτσι που λες, Κωνσταντίνε μου, αυτά με το Λάκι. Ναι, ναι, χάλασε ο κόσμος, πάει. Άστα, άστα, μεγάλος παλιάνθρωπος μας προέκυψε. Σου λέει, παίρνει γυναίκες και τις χρησιμοποιεί για να κάνει το κέφι του. Σας κέφι ειδονείς δηλαδή, κατάλαβες τώρα. Και μετά τις εκδίδει επιχρήμαση. Μήπως το παραχοντρένουμε. Ποιο? Δεν το χοντρένουμε εμείς, ο Λάκης το έχει χοντρίνει το παιχνίδι. Σου λέει, γίνεται πάρα πολύ σκληρός όταν δεν παίρνει τα ποσοστά του από τις βίζιτες, ο Λάκης. Ξέρεις πόσες γυναίκες έχει χαρακώσει ο Λάκης. Άσε που υπάρχουν υποψίες ότι είναι και λαθρέμπορος ο Λάκης. Γι' αυτό, Βιβί μου, να προσέχεις. Μπορεί να έχει κακά ξεμπερδέματα με το Λάκη. Εμείς φιλικά στο λέμε από ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, εντάξει, αγάπη μου. Τα κατάλαβες αυτά που είπαμε, ε? Άντε να πηγαίνουμε και τέθουμε κι άλλα να κάνουμε. Ναι, πάμε. Θα τα λάβεις υπόψη σου εσύ αυτά. Άντε, πάμε. Για. Ναι, ναι. Πάτη, τα κατάλαβες, μωρή? Α, με, πώς δεν κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Ότι να προσέχω. Μπράβο, κοριτσάρα μου. Να σου πω, βρε Κωνσταντίνε, για ποιο Λάκι λέγανε? Για το Λάκι με τα ψηλά ρεβέ. Α, δεν το ξέρω. Έτσι που λες, Λάκι μου. Τώρα τα μάθαμε κι εμείς, δεν τα ξέραμε. Ναι, Βιβί, να κάνει τέτοια πράγματα. Πάθαμε τρομερό σοκ, όπως καταλαβαίνεις. Γι' αυτό ήρθαμε να στα πούμε να ξεσπάσουμε. Μα είσαστε σίγουρες? Ναι, παιδί μου, αφού σου λέω εκδίδεται επιχρήμαση, γνώση, εγώ πελάτη της. Τι να πω, εκπλήσωμαι. Α, μην κοίτας εσένα. Δεν παίρνει αμέσως λεφτά γι' αυτό. Ναι, ναι, όχι, άλλα κάνει. Παρασύρει διάφορους ευυπόλοιπτους πολίτες στο κρεβάτι. Όχι μόνο και στα όρθια. Ναι, 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 ναι. Και μετά τους βγάζει φωτογραφίες και τους εκβιάζει. Αδύνατον, δεν μπορώ να το πιστέψω. Όχι, να το πιστέψεις, Λάκη, πώς να μην το πιστέψεις? Γιατί κουβαλθήκαμε μέχρι εδώ για να σε κοροϊδέψουμε? Τι συμφέρον έχουμε? Μεγάλη, μεγάλη απογοήτευση. Πρέπει να κάνεις κουράγιο, Λάκη μου. Για να ξαναγυρίσει τη γυναίκα σου. Αφού δεν μου ανοίγει. Τώρα πιστεύω θα σου ανοίξει πια. Άντε, Δαφνούλα, να πηγαίνουμε κι εμείς. Εντάξει, Λάκη μου, το κατάλαβες, ε? Δεν σου έχει μείνει καμία αμφιβολία για το ποιόν της? Δυστυχώς, καμιά. Άντε. Γεια και όπως είπαμε. Στο καλό, στο καλό. Καλά, σκίσαμε. Δεν το συζητώ, σκίσαμε. Τόσα ψέματα δεν έχω πει σε ολόκληρη τη ζωή μου. Δεν πειράζει, ήταν για καλό σκοπό. Σώσαμε έναν τρόγινο από το χωρισμό. Άντε, πάρτε τώρα τηλέφωνο. Τι την κάνουμε τώρα την πάρ ώρα? Την αγάπη μου και πες της να έρθει εδώ. Καλά. Μάλιστα, στρατηγέ μου. Είμαι συγκλονισμένο, στρατηγέ μου. Και στα όρθια, ναι. Επιχρήμαση, στρατηγέ μου. Νέα κοπέλα. Τρομερό, τρομερό. Η νεολαία σήμερα βαδίζει. Βεβαίως κάποιος πρέπει να τον υιοθετήσει, στρατηγέ μου. Αλλά ποιος? Εγώ, στρατηγέ μου. Λέτε, στρατηγέ μου. Σωστά, σωστά, έχω χρέος. Σας ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου. Έλα, βρεντολάκι μου κι εσύ. Συγχώρεσέ το να πάει στο διάνο. Καλή, εσείς δεν μου είπατε να τον ψήσω. Είπαμε, ξύπαμε, φτάνει τώρα. Καλά, όταν μου χτυπήσει πάλι θα του ανοίξω. Όχι πολλές, πολλές διαχύσεις. Να τον κρατάσει απόσταση για λίγο διάστημα για να μάθει. Α, ναι, του πρέπει να ετοιμαρθεί, πρέπει. Έλα, μωρό, τώρα σιγά, τι έκανε ο άνθρωπος. Αυτό ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Παρακαλώ. Ναι, μπορώ να μιλήσω στη Βιβί, παρακαλώ. Τη Βιβί, ποιο συζητά, παρακαλώ? Κωνσταντίνε, εσύ, αγόρι μου, ο Λάκης είμαι. Δώστε μου, σε παρακαλώ. Μάλιστα, μάλιστα. Βιβί, τηλέφωνο. Ογκόμενος. Ογκόμενος, καλέ. Παρακαλώ. Έλα, Λάκη, τι κάνεις? Καλά. Να βρεθούμε. Απόψε. Έχω μια κοπαράκι στο πεζόδρομο, απέναντι από την εκκλησία. Ναι, ναι, κατά τις 10, για να μου μείνει και εμένα χρόνος να συμφιλιωθώ με τη γυναίκα μου. Ναι, ναι, κατά τις 10 το βράδυ. Άντε, φιλιά. Τσούλα. Λοιπόν, πάω εγώ επάνω τώρα, έτσι? Γιατί όπου να είναι θα έρθει και ο Λάκης, μη με βρει εδώ. Στείλετε τον εσείς επάνω, ναι? Ναι, ναι, μην είναι ήσυχη. Και όπως είπαμε, όχι πολλά με λαθάριτα. Τώρα. Ντόρα, σε παρακαλώ, άνοιξε μου, Ντόρα. Ντόρα, μην με βασανίζεις άλλο, σε παρακαλώ, Ντόρα μου. Θα σπάσω την πόρτα, Ντόρα μου, σε παρακαλώ, έλα, σε παρακαλώ, μου λείπεις, Ντόρα μου. Ντοράκι μου, εγώ σ' αγαπώ, κορίτσι μου. Δεν σου έχω κάνει τίποτα, κούκλα μου, σε παρακαλώ, άνοιξε μου, Ντοράκι. Έλα, βρε, Ντοράκι. Ναι, ναι, Ντοράκι μου, ναι. Αφού τα βρήκατε, τέλος, καλό, όλα καλά. Ναι, ναι, έλα, γεια, γεια, γεια. Άστα, είναι Λάμια. Λάμια! Ποιος καλέ? Η Βιβί. Νομίζω ότι τους χωρίσατε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή, τι ώρα είναι?
9.30, γιατί? Λοιπόν, σας πληροφορώ, όχι αυτή τη στιγμή, αλλά σε μισή ώρα η Βιβί θα βρεθεί με το Λάκη. Ας το διάβολο. Φαίνεται ότι τελικά είναι πολύ ισχυρό αυτό που του συμβαίνει. Βέβαια, μετά από τόσα βουτσίπα. Βρε Κωνσταντίνη, είσαι σίγουρα. Ναι, παιδί μου, αφού εγώ σήκωσα το τηλέφωνο, μου μίλησε κιόλα. Και μετά ξέρω τη Βιβί που κανόνιζε το ραντεβού. Πρέπει να τα πούμε όλα στην τώρα. Δεν το συζητώ, είπαμε διακριτικέ. Δεν χάσουμε να μα πατήσει κιόλα. Σκάνδαλο τώρα. Και πότε θα το κάνουμε το σκάνδαλο, ρε Ναταλία, το παντρευτούνε. Μου τώρα έχει δίκιο, τα έχω περάσει και τα ξέρω. Πάμε, πάμε. Πάμε, 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 πάμε. Τώρα θα μου πεις ποιος είμαι εγώ που σε νουθετώ, κορίτσι μου. Τι ποιος είσαι εσύ, ο Λάκης, δεν είσαι. Θες άλλο ένα. Δύο πινακολάδα, παρακαλώ. Το ρίξαμε έξω σήμερα, ε. Να τη, να τη, τους λέβεις. Καλέ, κοίτα πώς της κρατάει το χέρι. Πάω, πάω να της βγάλω τα μάτια. Ηρέμησε, παιδί μου. Είμαι εγώ για να ηρεμήσω τώρα. Μισό λεπτό πάω στην τουαλέτα. Κάνε δουλειά σου. Αυτό είναι που λέγαμε. Πιο πέρα. Αλλά ευχαριστώ το. Πού πάει τώρα αυτός. Μάλλον στην τουαλέτα. Πάμε να το πιάσουμε. Να το πιάσουμε. Τι αν το μπορεί να κάνει μόνο του στην τουαλέτα. Σωστό και αυτό. Πάλι τώρα! Πάλι στην τουαλέτα, αφέντη. Τουαλέτα και δύο μαζί, τι να κάνουμε. Θα τη ζήτησε το ακατανόμεστο. Καλά, αυτή δεν έχει το θεό τη. Καλέ, εκεί πίσω το μπάρι, ναι. Πάμε να τη πιάσουμε. Σκόρτσα, πάμε, σκόρτσα. Μην τα πούμε. Γρήγορα, Τσίπα δεν έχεις μαρία πάνω σου. Τι γίνεται εδώ. Τίποτα, του ράψα το κουμπί. Το κουμπί. Του το έχω ξαναράψει όταν ήμουν στο σπίτι σας, αλλά δεν έπιασε καλά και ξανάφυγε. Συγγνώμη, το κουμπί του έραβε σπίτι μας. Ναι, το κουμπί. Και τώρα το κουμπί του ράψες. Ναι. Δάφνη.